Η τραγική και επικίνδυνη πολλές φορές κατάσταση στις δομές δημόσιας υγείας των νησιών δεν προέκυψε βέβαια ως κάτι καινούριο λόγω των έκτακτων σήμερα συνθήκων. Έχει πια χαρακτηριστικά μόνιμης πανδημίας που βασανίζει και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των νησιωτών εξαιτίας αυτής της πολιτικής των μειωμένων κρατικών προϋπολογισμών, της υποστελέχωσης, της λογικής κόστους και της εμπορευματοποίησης των παροχών υγείας που συνεχίζουν και αλληλοσυμπληρώνουν όλες μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις. Φυσικά, η εγκληματική διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξε με ακόμα μεγαλύτερη οξύτητα και κινησμό τα αδιέξοδα, ιδίως σε νησιωτικές περιοχές, όπου η μετατροπή του μοναδικού νοσοκομείου ή κέντρου υγείας σε νοσοκομείο μιας νόσου, και αυτή όχι πάντα με επάρκεια και απόλυτη επιτυχία, σημαίνει πλήρη αποκλεισμό από οποιαδήποτε παροχή υγείας. Ακόμα και για ασθένειες, για τις οποίες η καθυστερημένη διάγνωση ή θεραπεία μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες στην υγεία. Χαρακτηριστικό, αλλά όχι μοναδικό, είναι το παράδειγμα της Πάρου, ενός από τα νησιά του θαύματος του τουρισμού, όπου η εμφάνιση κρουσμάτων στο ελλιπές προσωπικό υποχρέωσε το μοναδικό κέντρο υγείας του νησιού για 10 μέρες να δέχεται μόνο επίγοντα περιστατικά, αναστέλλοντας παράλληλα τη λειτουργία και των περιφερειακών ιατρείων ελλείψης προσωπικού, αποκλείοντας ακόμα και αυτή τη δυνατότητα της συνταγογράφησης. Η οριακή λειτουργία των κέντρων υγείας δεν είναι ούτε καινούριο ούτε περιορισμένο φαινόμενο στα νησιά, όπου βέβαια η επιπλέον στελέχος των εμβολιαστικών κέντρων από το ίδιο ελλιπές και εξαντλημένο προσωπικό και η αποψήλωση των κέντρων υγείας για να καλύπτονται τρύπες στα άδεια νοσοκομεία, εγείρει ζήτημα ασφαλούς λειτουργίας των δομών, όπως κατ' επανάληψη καταγγέλνουν υγειονομικοί και άλλοι μαζικοί φορείς των νησιών, και αναδεικνύουμε με δεκάδες παρεμβάσεις μας στη Βουλή, που καταλήγουν βέβαια φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Γι' αυτό ακόμα και στις περιπτώσεις εμφάνισης αυξημένων κρουσμάτων σε σχολεία, τα κέντρα υγείας στα νησιά σηκώνουν τα χέρια ψηλά ελλείψη υλικών, κινητές μονάδες υγείας κλείνουν ελλείψη προσωπικού, με αποτέλεσμα να παραπέμπουν για την επιβαλλόμενη χνηλάτιση σε ιδιωτικά εργαστήρια που όλο αυτό το διάστημα βέβαια κάνουν χρυσές δουλειές. Αυτές τις τραγικές ελλείψεις ανέδειξαν και στην πρόσφατη κινητοποίησή τους στο Υπουργείο Υγείας, σωματεία και φορείς της Ικαρίας και της Άμμου, όπου τα μόνιμα κενά σε βασικές ειδικότητες γιατρών, αλλά και άλλο απαραίτητο υγειονομικό προσωπικό, είναι μάλλον πιο εκοφαντικά από τους ήχους των ζουρνάδων που συνόδευαν τον Πρωθυπουργό κατά την επίσκεψή του στο νησί. Ο εμπεγμός μάλιστα γίνεται ακόμα μεγαλύτερος όταν συχνά πυκνά το μπάλωμα των κενών γίνεται με γιατρούς περιστασιακά μεταφερόμενους από το ένα νησί στο άλλο, που μπαλώνουν τρύπες ανοίγοντας μια άλλη και μετατρέπουν τελικά την κάλυψη της υγείας των νησιωτών σε ένα ιδιότυπο παιχνίδι ρώσικης ρουλέτας. Είναι όμως μήπως αποτέλεσμα των έκτακτων συνθήκων όταν, για παράδειγμα, για πολλωστή φορά το νοσοκομείο Μυτιλίνης μένει με μία μόνο νεφρολόγο σε ένα από τα μεγαλύτερα νεφρολογικά τμήματα της νησιωτικής Ελλάδας, που περιθάλπτει 60 τακτικά αιμοκαθερόμενους πλέον όσων χρειάζονται από τους πρόσφυγες και μετανάστες της προσφυγικής δομής ή άλλων επισκεπτών του νησιού. Και την ίδια ώρα επικαλείστε την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις θέσεις που προκυρήσονται στα νησιά, όταν οι μόνιμες θέσεις προκυρήσονται με το σταγονόμετρο δειγματοληπτικά, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις θα σημαίνει ότι ο μοναδικός γιατρός ανά ειδικότητα που διορίζεται θα χρειάζεται να εφημερεύει μισό ή και πάνω από ένα μήνα κάποιες φορές. Το αλυσμόνητο παράδειγμα της μοναδικής παθολόγου του νοσοκομείου της Λίμνου που έφτασε να εφημερεύει για 33 συνεχόμενες μέρες σίγουρα δεν λειτουργεί ενθαρρυντικά για την κάλυψη της κενής θέσης, πολύ περισσότερο στερείται και της παραμικρής πρωτοτυπίας για τις δομές υγείας των νησιών. Ενώ την ώρα που κρατάτε πετσοκομμένους τους μισθούς από την επέλαση των τόσων κυβερνήσεων και των μνημονίων, περιμένετε να λειτουργήσουν ενθαρρυντικά ένα πενιχρό επίδομα όπως αυτά που κουβεντιάζατε τις προηγούμενες μέρες, που τελικά εξαναμίζεται ιδιαίτερα στις περισσότερες περιπτώσεις των τουριστικών νησιών από τα πλησίαστα ενίκια.
Ακόμα πιο επικίνδυνη γίνεται η κατάσταση από τις μεγάλες ελλείψεις του ΕΚΑΒ, τις οποίες φέρνει συνεχώς στην επικαιρότητα κάποιο νέο τραγικό συμβάν, όπως η πρόσφατη απώλεια του πυροσβέστη Στοιχείου εν ώρα υπηρεσίας, όπου χρειάστηκαν 40 λεπτά για να φτάσει το ασθενοφόρο από την πόλη της Χίου, την ώρα που το ασθενοφόρο που υπήρχε στο κοντινό περιφερειακό ιατρείο της Βολισσού, 10 μόλις λεπτά από το περιστατικό, με ένα κινητοποιημένο ελλείψη προσωπικού. Ανάλογα προβλήματα εμφανίζονται και στις αεροδιακομιδές, που έχουν γίνει τακτική πλέον λύση για νοσηλεία στα νησιά. Χωρίς όμως να εξασφαλίζεται ούτε η συχνότητα των δρομολογίων, ούτε η σταθερή εφημερία ιατρών στις αεροδιακομιδές, με αποτέλεσμα ασθενείς σε βαριά κατάσταση να μεταφέρονται με συνοδεία ιατρών από τις μονάδες υγείας, γεγονός που ενέχει κινδύνους τόσο για την ασφαλή διακομιδή τους, αλλά την ίδια στιγμή αποδυναμώνει περαιτέρω και τις ήδη υποστελεχωμένες δομές υγείας. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή της σταδιακής παράδοσης και του ΕΚΑΒ, όπως και της άμεσης βοήθειας και της επίγουσας ιατρικής φροντίδας στους ιδιώτες, που θησαυρίζουν και σε αυτόν τον τομέα, με τραγικά όμως αποτελέσματα για τη ζωή του λαού. Περίτρανη απόδειξη της επικίνδυνης αυτής παράδοσης της δημόσιας υγείας στα χέρια των ιδιωτών είναι η τραγική υποστελέχωση του νοσοκομείου Σαντορίνης, που αποδεικνύει βέβαια και τη στρατηγική σύμπλευση της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που από κοινού πανηγύριζαν για τη λειτουργία του νοσοκομείου με όρους ανώνυμης εταιρείας, μετατρέποντας την υγεία του λαού σε είδους πολυτελείας για ακριβά πορτοφόλια. Αυτό είναι το σύγχρονο σύστημα υγείας που επικαλείστε, στο οποίο η δίθεν αρμονική συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταφράζεται σε όλο και πιο υποστελεχωμένες δημόσιες δομές υγείας, σε όλο και περισσότερες περικοπές των αναγκών περίθαλψης, προκειμένου να ανοίγουν ελεύθερα πεδία προς επιχειρηματική εκμετάλλευση, με την υγεία να μετατρέπεται σε πανάκριβο εμπόρευμα για όσους μόνο μπορούν να την αποκτήσουν. Αυτό το σύγχρονο σας το επιστρέφουμε. Θα σας το επιστρέψει όμως και ο ίδιος ο λαός, αντιστοιχώντας το επίπεδο των διεκδικήσεων και των αγώνων του με αυτό των πραγματικών σύγχρονων αναγκών του.